ευαίσθητη, όμορφη, μάχημη. Είναι ράιδα μου. Ο Άγγελος βγάζει στοιχεία του εαυτού μου που δεν τα ήξερα. Βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του και με σπρώχνει να κάνω πράγματα που δεν θα έκανα αν δεν είχα τον Άγγελο. Με την Άννα γνωριστήκαμε ένα βράδυ στο business. Τον είχα δει κάποιες φορές, 2-3 φορές πιο πριν, αλλά δεν ήξερα ποιος ήταν. Νομίζω πως την ήξερα για πιο παλιά, βέβαια. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, Διονύση. Και μου έχει κινήσει έτσι λίγο το ενδιαφέρον. Μ' άρεσε πολύ. Την κέρασα κάτι σφινάκια. Ήμουν σίγουρος βέβαια για το τι θα γίνει. Τα κατάφερα. Θεωρώ ότι είμαι σχετικά χαλαρή νύφη σε σχέση με την προετοιμασία μου. Πιο πολύ με άγχωνε τι θα κάνω στην εκκλησία και πώς θα είναι που θα με κοιτάγανε όλοι. Είχαμε πάει ένα ταξί στο Μαρόκο. Ήταν όλα διοργανωμένα καιρό πριν. Είχα πάρει τη δαχτυλιδάρα μου. Μέναμε σε ένα ωραίο κατάλημα εκεί πέρα. Είχε όμορφη ταράτσα πάνω και έβλεπες από κάτω εκεί όλη την αρχαία πόλη της Σταγέρης. Και λέω, αυτό είναι το μέρος, είναι ευκαιρία. Ανάβω τα κεράκια. Με τα πολλά, εντάξει, βρίσκω και εγώ τη φόρα, το θάρρος και τη δύναμη, της το λέω. Την ώρα που της έκανα την πρόταση πάνω, ενώ είχε τελείως ησυχία παντού, δεν ακούγανε τίποτα, περάσανε κάτι γλάρι από πάνω μας και ξεκίνησε ένας που ακουγόταν σαν να είναι μέσα από τα χαλάσματα του κάστρου. Ξεκίνησε να παίζει φλάουτο, μου είχε μείνει δηλαδή καρφωμένο ο ρυθμός στο κεφάλι. Και έγινε την ώρα που της το έλεγα, έπαιζε το φλάουτο, συνέχισε κιόλας και με το που τελείωσε έτσι το η φάση, σταμάτησε. Περίμενα ποτέ ότι ήταν τόσο πολύ, κάτι τόσο πολύ έντονο. Έβλεπα όλους τους ανθρώπους που μας αγαπάνε, που ήταν συγκινημένοι και μου ερχόταν να βάλω τα κλάματα. Ήτανε πολύ, όλα πάρα πολύ έντονα. Απλά την ώρα που την είδα, είναι αυτή η στιγμή που δεν είναι ότι σκέφτηκα κάτι. Είναι ότι δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δηλαδή έβλεπα μόνο αυτό που βλέπω μπροστά μου. Την έβλεπα να έρχεται. Γιατί
γιατί έβλεπα στα μάτια του ότι ήταν πραγματικά ευτυχισμένος. Δεν έβλεπα καν αυτούς που ήταν γύρω-γύρω, δηλαδή πιο πολύ την Άννα έβλεπα. Ένιωσα κι εγώ εκείνη τη στιγμή ότι δεν μπορεί να είναι καλύτερα. Ήταν μια καταιγίδα συναισθημάτων βασικά. Έχει χαρακτηριστικά ονείρου τώρα αυτό που έγινε. Έγιναν όλα μαζί, γρήγορα, όμορφα. Πολλά τα συναισθήματα. Βασικά ήταν πολύ ωραία. Αυτό το ήταν και όλοι οι άλλοι χαρούμενοι. Αυτό δηλαδή οι γονείς μου, οι γονείς της Άννας, οι φίλοι μας, εμείς. Ήταν όλο πολύ διαφορετικά. Ομορφιά, βασικό στη σχέση μας, με ό,τι συνεπάγεται. Αγάπη. Και να βρούμε έτσι το δρόμο που γουστάρουμε. Με τέχνη, έρωτα. The one.